Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του MyGian Photoshop Tutorials. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε να μαρκάρουμε με διαφορετικό τρόπο ένα άτομο με σκουρόχρωμο μαλλί, αρκεί το background να έχει ομοιόμορφο χρώμα. Πάμε λοιπόν! Λοιπόν, εδώ έχω βρει ένα μοντέλο από το ίντερνετ. Από ιστοσελίδα με βαφή μαλλιών ήτανε. Βλέπετε, βαμμένο το μαλλί το έχει. Και θα πάρουμε αυτήν και με επαγγελματικό μαρκάρισμα θα την βάλουμε εδώ. Ξέρετε τι είναι εδώ? Ξέρετε ποιο μέρος είναι αυτό? Στη Λέσβο είναι. Πέτρα Λέσβου. Μην πετάξετε καμιά πέτρα. Περιοχή είναι. Λοιπόν, θα πάρουμε με επαγγελματικό μαρκάρισμα αυτή την κυρία και θα τη βάλουμε εδώ πέρα. Και τώρα που το σκέφτομαι, θα φτιάξουμε αφίσα. Θα πούμε ότι είναι τραγουδίστρια. Ναι, ωραία. Θα πούμε ότι είναι τραγουδίστρια. Και έρχεται στην πέτρα να τραγουδήσει. Λοιπόν, έχουμε την κυρία μας εδώ. Για να τη μαρκάρουμε, το καλύτερο μαρκάρισμα είναι το άσπρο μαύρο. Τηλεοποιητής. Το μαρκάρισμα το σωστό είναι όταν το αντικείμενο είναι άσπρο. Γιατί έτσι διαχωρίζουμε τις θέσεις του κάθε χρώματος. Δεν μπερδεύονται τα χρώματα μεταξύ τους. Οπότε, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα πάμε εδώ στα layers, από δίπλα έχει ένα κουμπί channels. Πάμε στο channels και βλέπουμε 4 layer. Θα επιλέξω το πιο σκουρόχρωμο layer που θα με βοηθήσει. Το RGB είναι όλα τα χρώματα. Το red, πολύ ανοιχτό. Το green, λίγο πιο σκούρο, αλλά θέλω και καλύτερο. Το blue, ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Τώρα, εμείς θέλουμε λίγο το σκουρίνουμε πιο πολύ. Άμα αρχίζω και παίζω με contrast και brightness και όλα αυτά με τους φωτισμούς, δεν θα βγάλω άκρη. Χρειάζομαι ένα βοήθημα. Το βοήθημα βρίσκεται στο Image Calculations. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι αν πατήσω το preview, ήταν έτσι και θα γίνει έτσι. Υπόψη είναι ότι πρέπει τα πράγματα εδώ πέρα να είναι σωστά βαλμένα. Δηλαδή, στο Source 1, εδώ είναι η ονομασία της εικόνας. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτή είναι η εικόνα σας, εντάξει. Γιατί αν έχετε και άλλα πράγματα, και άλλες εικόνες, και άλλα layers, θα πρέπει να επιλέξετε το σωστό. Ξέρουμε ότι είναι background. Ήταν background, δεν είχα αλλάξει όνομα. Ήταν channel blue, να το. Σε source 2 θέλουμε πάλι η ίδια εικόνα να είναι με την ίδια ονομασία και να είναι πάλι channel blue. Άμα το αλλάξω, χαλάει. Θέλω πολύ σκούρο εγώ. Και σε blending επιλέγουμε ή multiply ή overlay. Στην προκειμένη περίπτωση το overlay δεν είναι καλό, οπότε multiply. Opacity 100% και σε result new channel. Ok, έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο layer, λέγεται α1. Μόνο του το Photoshop το έκανε, δεν το έκανα εγώ. Τώρα βλέπουμε ότι είναι πιο σκούρο. Θέλουμε να το σκουρίνουμε κι άλλο. Δεν θα παίξουμε με φωτισμούς, θα παίξουμε με τα επίπεδα χρωμάτων. Αφού έχουμε ασπρόμαυρο, θα παίξουμε μόνο με το άσπρο και το μαύρο. Πατώντας Ctrl Lambda, εμφανίζουμε το Levels. Άτο. Θα αυξήσω, όσο πάμε δεξιά, αυξάνουμε. Όσο πάμε αριστερά, μειώνουμε. Θα αυξήσω τα μαύρα για να γίνουν πιο σκούρα. Δηλαδή, όπου είναι ανοιχτό το χρώμα, γίνεται μαύρο, καταλάβατε. Ορίστε. Θα αυξήσω και το γκρι, αλλά έχουν δημιουργηθεί κάποιες γκρίζες ζώνες γύρω από το σώμα σε αυτή την άσπρη περιοχή. Αν μειώσω τα άσπρα, θα εξαφανιστούν. Μη σας πειράζει που και αυτό μετακινήθηκε, το νούμερό του δεν έχει αλλάξει. Παρατηρούμε ότι έχουν μείνει άσπρα σημάδια. Θα πρέπει και αυτά βέβαια να γίνουν μαύρα, οπότε ok. Μαύρα είπα, θα πάω με Brush Tool,
μαύρο χρώμα και... Α, υπόψη. Κάποιοι με ρωτούσαν, δεν βάφω καλά, δεν είναι καλά το brush tool. Και ελέγξτε λίγο opacity να είναι 100 και flow 100. Εντάξει. Τώρα εγώ θα βάλω hardness 100, size ένα μέγεθος που να με βολεύει και ό,τι είναι άσπρο το βάφω μαύρο. Προσοχή! Αυτό το σημείο εδώ δεν θα το βάψω, είναι μαλλί. Εντάξει. Προσέξτε το μαλλί. Εδώ είναι χέρι και σώμα. Προσοχή! Πάμε εδώ. Οπα, οπα. Τέλεια. Έτοιμο ασπρόμαυρο. Τώρα, στο μαρκάρισμα είχαμε πει ότι ό,τι είναι άσπρο, αυτό μαρκάρεται. Οπότε, επειδή εγώ θέλω το σώμα να μαρκάρει, Ctrl J. Ό,τι είναι άσπρο το κάνει μαύρο. Ό,τι είναι μαύρο το κάνει άσπρο. Είναι αντιστροφή χρώματος. Αν ήταν πράσινο θα γινόταν πορτοκαλί. Εντάξει. Αντιστροφή χρώματος. Ή αυτό που λέμε αλλιώς το αρνητικό. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Κάνοντας τώρα αυτή τη δουλειά, πάμε πίσω στα layers. Α, πρώτα θα πατήσω RGB για να με εμφανίσει κανονικά την εικόνα. Πάμε layers. Εδώ αυτό το layer λέγεται background και είναι κλειδωμένο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα όταν είναι κλειδωμένο, το ξέρετε? Αν κάνω διπλό κλικ, εμφανιστεί το new layer, θα του δώσει ένα όνομα, πατήσουμε OK, έφυγε η κλειδαριά. Τώρα μπορώ να κάνω τι θέλω. Τώρα, να ακολουθήσετε μαζί μου. Πάμε select, load selection. Λέτε τώρα εσείς, πού πάει αυτός, τι κάνει εκεί, γιατί? Εγώ τώρα θα πάρω και θα μαρκάρω αυτό το σώμα με τη βοήθεια του α1 που ήμουν πριν στα channel, το ασπρόμαυρο. New selection έτοιμο. Οκ. Ορίστε. Βλέπουμε το μαρκάρισμα. Ωραίο μαρκάρισμα. Ωραίο. Πήρε δηλαδή την άσπρη περιοχή που είχαμε πριν εκεί στο α1 και την πραγματοποίησε. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα ζουμάρω στο μαλλί για να το δείτε, το οποίο είναι ανέμελο. Εδώ, σε αυτήν εδώ την περιοχή για παράδειγμα, κοιτάξτε, υπάρχουν γκρι σημεία, τα οποία δεν μπόρεσε το Photoshop να τα μαρκάρει. Είναι μαλλιά όμως και πρέπει να μπουνε. Ή εδώ για παράδειγμα. Εντάξει, τώρα λέτε σιγά, δεν πειράζει, λίγο μαλλί από εδώ, λίγο από εκεί. Θα καταστρέψει όμως στην εικόνα σας, γιατί θα φαίνονται pixels, τετραγωνάκια. Τι θα κάνουμε, θα σας θυμίσω κάτι παλιό. Κάτι από το ακριβώς προηγούμενο βίντεο. Θα πάω εδώ πέρα σε αυτό το εικονίδιο, θα κάνω κλικ μόνο και μόνο για να εμφανίσω Refine Edge. Ναι, καλά θυμάστε, το Refine Edge. Τι είναι αυτό, yes. Yes, λέω. Yeah. Λοιπόν, εννοείται ότι στο view θα έχουμε on black για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε το μαλλί και τα άσπρα σημεία. Ωραία. Smart radius όπως θυμάστε. Εδώ ό,τι σας βολεύει, .3,2 θα βάλω εγώ εδώ πέρα. Decontaminate colors θα αυξήσω. Καλό είναι το 71. Shift edge θα μειώσω στο μείον 20. Καλό είναι. Και ελέγχουμε στο output του new layer with layer mask. Ok. Ωραίο. Πριν θα χρησιμοποιούσα τη βούλτσα, θυμάστε, ανάμεσα από τα μαλλιά και όλα αυτά. Ω, δεν χρειάζεται εδώ πέρα. Άμα θέλετε βέβαια κάντε το. Απλά, εντάξει, δεν χρειάζεται και τόσο πολύ. Λοιπόν, τώρα, βλέποντας εδώ πέρα στα layers, έχει δημιουργήσει αυτό εδώ το ασπρόμαυρο. Αυτό λέγεται mask. Σημαίνει ότι όπου είναι άσπρο, αυτό θα εμφανίζει. Πατώντας Ctrl και κάνοντας κλικ σε αυτή την εικόνα την ασπρόμαυρη, παρατηρούμε ότι έχει μαρκάρει αυτό το πράγμα εδώ πέρα, γύρω γύρω.
Δηλαδή, κάνοντας control και κάνοντας, πατώντας control και κάνοντας click πάνω σε κάποιο layer, θα μαρκάρει το αντικείμενο που βλέπει άσπρο στη μάσκα. Εμείς θέλουμε να σβήσουμε το background της κοπέλας, γιατί όταν θα το μεταφέρω στο ειδηλιακό τοπίο που είναι η πέτρα της Λέσβου, εμφανίζεται το άσπρο και δεν θέλουμε άσπρο. Οπότε Ctrl Shift Y και έχει μαρκάρει το πίσω μέρος της κοπέλας. Θα πατήσω Delete και όπως παρατηρούμε εδώ πέρα, το αυθεντικό έχει άσπρο background, ενώ το καινούριο layer δεν έχει καθόλου background. Ctrl D για ξεμαρκάρισμα. Α, για όσους δεν λειτουργεί το Ctrl D, μπορείτε να πάτε Select, Deselect. Όπως βλέπετε, Ctrl D λέει εδώ. Τώρα, ας πάρουμε αυτή την κυρία εδώ πέρα, να τη μεταφέρουμε. Αυτό το βελάκι θα χρησιμοποιήσουμε. Ω, παλάκες. Λίγο μεγάλη. Με πατημένο το Shift για να μην χαλάσω τις αναλογίες, θα το μειώσω. Λοιπόν, αφού θα κάνω αφίσα, θα την έχω κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Α, καλή. Λοιπόν, εδώ καλά είναι. Α, εδώ είναι κομμένο το χέρι. Θα κάνω δεξί κλικ στην εικόνα, Flipa Horizontal. Ωραία. Πάμε τα βελάκια δεξιά. Ωραία. Έτοιμη. Πατάω τικ. Να την κυρία. Ναι, εδώ έτοιμη. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Όταν κάνεις μια φύση, θες να είναι super wow. Οπότε εγώ θα κάνω κλικ στο Mask Tool, το οποίο, αν θυμάστε παλιότερα βίντεο, μάρκαρε όπου είναι κόκκινο. Και για να γίνει κάποιο κόκκινο, πρέπει πρώτα να μαρκαριστεί σε μαύρο. Ωχ, τι είπα τώρα, Θα πάρω το Gradient Tool. Ωραία. Θα επιλέξω το δεύτερο. Θα ελέγξω να είναι ασπρόμαυρο. Ωραία. Ελέγχουμε ότι η opacity είναι 100 και αυτά τα τρία είναι ξεμαρκάριστα. Και θα τραβήξω μια γραμμή που θα ξεκινάει ανάμεσα από αυτά τα δύο κόκαλα μέχρι την κορυφή του κεφαλιού. Και δημιουργήσαμε ένα κόκκινο στρογγυλό μέρος μπροστά στη φάτσα της. Όταν θα κάνω ξανά κλικ στο Mask Tool, θα δούμε ότι έχει μαρκάρει ένα πεδίο γύρω γύρω από αυτήν, χωρίς έναν κύκλο μπροστά της. Εγώ θα πατήσω Delete και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ctrl D για Deselect. Ωραία. Νομίζω καλά φαίνεται. Οι αφίσεις τώρα θέλουν γράμματα. Ωραία. Impact. Impact είναι ωραία γραμματοσύρα για αφίσες. Ναι. Και θα γράψω σήμερα στην πόλη μας. Ναι, σήμερα στην πόλη μας. Το μεγαλώσω πατημένο το Shift για σταθερό μέγεθος, πατημένο το Control να το σηκώσω. Τι άλλο, πατημένο πάλι το Control θα γύρω αυτό. Όχι, το κάνω έτσι. Ωραία φαίνεται. Το βάλω εδώ. Πατήσω κλικ. Θα κάνω ένα διπλό κλικ. Θα βάλω ένα style, το οποίο εσείς μπορεί να μην το έχετε, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε στο ίντερνετ. Ένα σωρό styles εδώ. Θα βάλω μάλλον ένα δικό μου. Ναι, ένα έτσι φωτεινό. Θα το... έτσι. Μ' αρέσει, γιατί όχι. Ωραία. Το βάλω εδώ. Ωραία. Τι είναι, τραγουδίστρια. Πρέπει να πληρωθεί.
τιμή εισόδου. Πόσο να βάλουμε? Να βάλουμε ένα φοιτητικό. 5 ευρώ. Λοιπόν, θα το μεγαλώσω πατημένο το shift. Αυτό επειδή είναι πληροφορία, δεν χρειάζεται να είναι πολύ τραβηγμένο. Το αφήσω έτσι εδώ πέρα. Απλά θα το αλλάξω το style. Ωραία φαίνεται. Ταιριάζει. Ωραία. Ναι, αλλά ποιος το διοργανώνει? Ποιος το διοργανώνει, βρε παιδιά? Ξέρω ποιος το διοργανώνει. Ναι, να το. Ω, ναι. Αυτός εδώ το διοργανώνει. Αχα. Ναι. Τώρα, όνομα για την τραγουδίστρια δεν ξέρω, αλλά το σίγουρο είναι ότι το My Aegean το διοργανώνει. Τώρα αυτή η τραγουδίστρια, ποιος ξέρει που βγήκε. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν φίλοι μου, άλλο ένα επεισόδιο του My Aegean Photos of Tutorials έφτασε στο τέλος του. Τέλος του, μαμά. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο με περισσότερα κόλπα. Ναι, καλή επιτυχία.